Γήπεδο καλού αγρού που χρησιμοποιεί ως έδρα ο Πήγασος. Δυνατό παιχνίδι Πήγασος Ηρακλής Ανδριανής 0-1 το τελικό αποτέλεσμα. Πολύ σημαντική νική για τους φιλοξενούμενους στη μάχη που κάνουν για την άνοδό τους στην Α κατηγορία. Μπάμπης Αλβανίδης διαιτητής της αναμέτρησης με Παναγιώτη Κουβαλάκη πρώτο βοηθό και Τάσο Μαρμαρίδη δεύτερο βοηθό. Πάμε να δούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Για τους γηπεδούχους του Πήγασου, ο κύριος Χοροζίδης παρέταξε Σπέρκο, Ορφανίδη Σοφρονιάδη Στάικο, Στεφανίδη Βρασκίδη που ήταν και αρχηγός Αβραμίδη, Ζορμπίδη Γαλέντσογλου Βολτσάκη και Χατζηβασιλείου στο αρχικό σχήμα. Για τους φιλοξενούμενους του Ηρακλή Ανδριανής, ο κύριος Γρηγοριάδης παρέταξε Κοτσάκη, Θεοδωρίδη Μανολεσάκη Ζουρνατζή Λιόντα, Σκριτζόβαλη που ήταν και αρχηγός, Γιανακόπουλο, Κεσίδη, Μπουντάκη, Καλογριά και Καρύπη. Πάμε να δούμε και τις αλλαγές των δύο ομάδων στο ματς. Για τους γηπεδούχους, στο 60 στη θέση του Σοφρονιάδη ο Χατζησωτηριάδης, στο 65 στη θέση του Στεφανίδη ο Τσεγγελίδης και στο 78 στη θέση του Ορφανίδη ο Κωνσταντινίδης, ενώ για τους φιλοξενούμενους, στο 68 αντί του Μπουντάκη ο Φανέλης, στο 85 αντί του Γιανακόπουλου ο Τσαουσίδης και στο 90 αντί του Θεοδωρίδη ο Καγιάγλου. Εδώ ο Μπάμπης ο Αλβανίδης, ο ρέφερι της αναμέτρησης, Πάνος Κουβαλάκης και Τάσος Μαρμαρίδης, οι δύο βοηθοί. Τα δύο εξάρια, σύμπρουση, οι δύο αρχηγοί των δύο ομάδων, από τους γηπεδούχους ο Βρασκίδης και από τους φιλοξενούμενους ο Σκριτζόβαλης. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Ένα μάτς που κρίθηκε με ένα γκολ στο πρώτο 20 λεπτό από τον ηγέτη, θα έλεγα, αυτής της ομάδας, του Ηρακλή Ανδριανής, μία από τις πιο σταθερές αξίες της ομάδας, τον Καλογριά. Όλα έτοιμα λοιπόν, σέντρα για τους φιλοξενούμενους. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Ένα φάουλ από αριστερά για την ομάδα της Ανδριανής. Απομακρύνεται η μπάλα. Κόψει μια αμυντική του Πήγασου. Επιμένει με Καλογριά η ομάδα της Ανδριανής. Ωραία προσποίηση με το εξωτερικό φάλτσο. Κάνει μια μπαλιά. Θα κόψει άμυνα του Πήγασου. Ο Σκριτζόβαλης, ο αρχηγός, θα κάνει ένα σούτ που δεν ανησυχεί τον Σπέρκο. Η μπάλα περνάει εκτός. Προσπάθεια για τον Πήγασο τώρα. Μια κεφαλιά, θα γίνει ένα καλό σούτ. Δυνατό από το Χατζηβασιλείου θα μπλοκάρει ο Κοτσάκη. Επίθεση για την Ανδριανή τώρα. Καλογριάς παίρνει την μπάλα, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Πολύ καλό πάτημα, πλασέει μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ που κρίνει το μάτι, πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ηρακλή Ανδριανή στην κερκίδα. 0-1 στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Καλογριάς γράφει το 0-1. Το βλέπετε εδώ να αφιερώνει τον γκολ εκεί στους φιλάθλους της Ανδριανής. Ο Ηρακλής, ο οποίος ήξερε το πρωινό αποτέλεσμα, αυτό που ήθελε δηλαδή, να κερδίσει ο κεραυνός Αρκαδικού για να έχει ελπίδες να πάρει την πρώτη θέση, γιατί υποδέχεται στην έδρα του τον κεραυνό Αρκαδικού. Εδώ και πάλι η επανάληψη του γκολ με την πάσα προς τον Καλογριά, ο οποίος μπαίνει προς την περιοχή, κρατάει την ισορροπία του παρά την πίεση εκεί από τον Στάικο, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 για την ομάδα της Ανδριανής. Και άλλη μια φορά το πολύ ωραίο γκολ από τον Καλογριά. Στο 18. Πολύ καλό το πλασέ. Δεν μπορούσε και να κάνει κάτι ο Σπέρκος να αλλάξει την πορεία της μπάλας. Πίσω η μπάλα από τον Λιόντα. Εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος. Ο Κοτσάκη διόρθωσε. Εκεί στην συνεννόηση με τον Ζουρνατζή. Τελευταία στιγμή ο Κοτσάκη βγήκε, μπλόκαρε την μπάλα. Ένα κόρνερ για τον πολύ καλό σε αυτό το μάτς Πήγασο. Εδώ δείτε τι πάει να γίνει. Μεγάλη ευκαιρία. Το σούτ από τον Γαλέντσογλου απομάκρυναν οι αμυντικοί. Φαίνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πήγασο να φέρει το μάτς στα ίσια. Δεν τελείωσε ακόμη φάση. Φάση διαρκεία, σουτ. Η μπάλα πάλι στα σώματα και ο Κοτσάκη τώρα καθαρίζει τη φάση και μπλοκάρει την μπάλα. Καλογριά στην κόντρα επίθεση, κερδίζει μία κόντρα. Παίζεται από τον ρέφερι τον Μπάμπη τον Αλβανίδη. Δεν υπάρχει φάουλ. Πολύ καλό το τάκλινγκ όμως από τον Στεφανίδη. Θα κόψει την μπάλα σε κόρνερ. Ένα καλό σουτ από τον Σκριτζόβαλη. Δύσκολη επέμβαση από τον Σπέρκο στην γωνία που θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Καλογριάς πάει για την εκτέλεση. Εκτελεί προς την περιοχή με γροθιές. Ο Σπέρκος απομακρύνει την μπάλα. Ένα φάουλ και πάλι στημένη φάση με Καλογριά για την ομάδα της Ανδριανής. Η μπάλα περνάει, μια κεφαλιά. Διώχνουν οι αμυντικοί. Ένα γέμισμα. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια του Σπέρκου. Ακόμη ένα στημένο για την Ανδριανή πριν το φινάλε του ημιχρόνου με τον Καλογριά να εκτελεί κεφαλιά, η μπάλα πέρασε out. Νέα επίθεση τώρα με τον Γιανακόπουλο, προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Κόντρα, καλή στιγμή εδώ. Τελευταία στιγμή νομίζω ο Στεφανίδης ήταν πάλι ο παίκτης που έβαλε την κόντρα. Εδώ ο Καλογριάς πάει να κερδίσει μια κόντρα, την κερδίζει. Δεν βγαίνει ο Σπέρκος, αλλά δεν μπορεί να γονικήσει. Πήγε να την περάσει κάτω από τα πόδια του ο Καλογριάς. Εδώ και πάλι μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Ηρακλή να κάνει το 0-2. Αλλά ο Σπέρκος σωτήρια με τα πόδια απομάκρυνε. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πάσα του Σκριτζόβαλη.
Από αριστερά η κίνηση από τον Μανολεσάκη. Θα γίνει ένα καλό σουτ με το ένα χέρι. Ο Σπέρκος θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Ένα φάουλ τώρα για τους γηπεδούχους με τον Ζορμπίδη. Στο δεύτερο δοκάρι πήγε να μπει στη φάση ο Στεφανίδης. Η μπάλα πέρασε out. Όσο έμενε το έφθαρα στο 0-1. Ο Πίγαζος πίστευε ότι μπορεί να βρει μια φάση και να ισοφαρίσει. Ένα γέμισμα τώρα που απομακρύνεται η μπάλα από τον Στάικο. Σπέρκος, καλή εμφάνιση, βγαίνει μπλοκάρει την μπάλα. Κόρνερ από δεξιά για την ομάδα του Πίγαζου μέσα στην περιοχή. Παραλίγο εδώ δεν πρόλαβε ο Φανίδης να κάνει την κεφαλιά για να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Το καλό σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα πέρασε. Ότι επιμένει ο πολύ καλός Πίγαζος στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ ωραία πάσα το σουτ και πάλι ο Κοτσάκης σε ετοιμότητα. Χατζηβασιλείου ο παίκτης που έκανε αυτό το σουτ. Η μπάλα στα πόδια του Καλογριά. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι του μάτσου. Ωραίο σκάψιμο της μπάλας. Σουτ στην κίνηση πάνω από τα δοκάρια από τον Γιαννακόπουλο. Καλή στιγμή εδώ για τον Ηρακλή. Πολλές καλές ευκαιρίες στο μάτς. Προσπάθεια με τον Τζεγκελίδη. Μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Βγαίνει με τα πόδια ο Κοτσάκη. Απομακρύνει την μπάλα. Ο Τζεγκελίδης που προερχόταν και από ένα τραυματισμό. Ο Καλογριάς θα κάνει μια σέντρα. Το πλασέ πάνω από τα δοκάρια εδώ. Πολύ καλή στιγμή με τον Θεοδωρίδη για την ομάδα του Ηρακλή. Νέα προσπάθεια και πάλι με τον Θεοδωρίδη. Το δεξιό back half μπαίνει στην περιοχή. Αργεί να εκτελέσει. Με αποτέλεσμα ο Βρασκίδης εκεί ο αρχηγός να τον προλάβει και στη συνέχεια ο Σπέρκος να μπλοκάρει. Βλέπετε εδώ γύρισε γρήγορα ο Βρασκίδης. Με τη βοήθεια εκεί του Στάικου έκοψαν τον Θεοδωρίδη. Ένα φάουλ τώρα για τους γηπεδούχους με τον Ζορμπίδη. Έτοιμο να το εκτελέσει. Προς το φινάλε της αναμέτρησης είμαστε. Η μπάλα περνάει το σουτ. Μεγάλη επέμβαση του Κοτσάκη στο σουτ του Τσεγκελίδη από κοντά. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πίγασο να ισοφαρίσει. Κόρνερ προς το φινάλε. Πάλι ο Κοτσάκη. Πραγματικά ο Κοτσάκη κράτησε με ηρωικό τρόπο την νίκη για την ομάδα του. Διπλή επέμβαση εδώ στο κόρνερ. Αποκρούει την μπάλα. Επιμένει ο Πίγασος. Τελευταίες στιγμές του αγώνα. Μία πτώση μέσα στην περιοχή εκεί από τον Χατζηβασιλείου. Είναι στο φινάλε της αναμέτρησης. Εδώ η επανάληψη για το αν υπάρχει πέναλτι ή όχι από τον Ζουρνατζή. Ο κύριος Μπάμπης Αλβανίδης κοντά στη φάση έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Εδώ και πάλι το μαρκάρισμα του Ζουρνατζή πάνω στον Χατζηβασιλείου. Πέφτει ο Χατζηβασιλείου. Είναι η τελευταία φάση του μάτς. Στο 93 αυτή βλέπουμε και δεύτερο replay. Εδώ για το αν υπάρχει πέναλτι ή όχι. Ο κύριος Αλβανίδης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι και με το διώξιμο της μπάλας σφυρίζει τη λήξη. Βλέπετε εδώ το Βρασκίδη, τον αρχηγό του Πίγασου. Προφανώς οι διαμαρτυρίες είναι για το πέναλτι που ζητάει ο Πίγασος στην τελευταία φάση του μάτς. Μπάμπης Αλβανίδης εξηγεί ότι δεν υπήρχε ανατροπή και το μάτς τελειώνει στο 0-1 παρά τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων. Πίγασος, Ηρακλής Ανδριανής, πολύ δυνατό παιχνίδι, πολύ αμφίροπο παιχνίδι. 0-1 ο Πίγασος κοίταξε στα μάτια το φαβορί της αναμέτρησης χάνοντας και πολλές σημαντικές ευκαιρίες στο μάτς. Καλησπέρα. Δεν θέλω να κάνω δηλώσεις. Αυτά. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλο τον αθλητικό κόσμο. Έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Θέλω να δώσω αρχικά πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Ήμασταν συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό έως το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Ακολουθήσαμε πιστά το πλάνο μας. Μπήκαμε με πάθος δυνατά. Δείξαμε ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε καμία ομάδα εάν είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, μπήκε καλύτερα βέβαια η Ανδριανή στο πρώτο ημίχρονο. Δεχτήκαμε και τον γκολ σε μια φάση που βγήκε κοντά στο 20-30, αν θυμάμαι καλά. Συνεχίσαμε, μετά από εκεί και μετά η ομάδα πήρε χώρο στο γήπεδο. Συνεχίσαμε κλείνοντας το ημίχρονο με μια-δυο ευκαιρίες που είχαμε κι εμείς. Δώσαμε κάποιες οδηγίες στο δεύτερο ημίχρονο. Τα παιδιά ακολούθησαν και πάλι πιστά ό,τι είπαμε. Δυστυχώς, στο δεύτερο ημίχρονο, αν θυμάμαι καλά, είχαμε 5-6 ευκαιρίες κλασικές, οι οποίες δεν ευτυχήσαμε να σκοράρουμε και είναι και αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην ομάδα μας φέτος. Η ομάδα της Ανδριανής βέβαια βρήκε και αυτή 2 ευκαιρίες, αν θυμάμαι καλά, στο δεύτερο ημίχρονο και αυτό έγινε μετά το 30, γιατί ανεβήκαμε ψηλά να πιέσουμε. Συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά. Η ομάδα έχει μέταλλο, χτίζει μέταλλο σιγά σιγά, έχει ήθος πάνω απ' όλα,
Γιατί αυτό είναι ο στόχο η ομάδα, να έχει ήθο και να ερχόμαστε εδώ πέρα να περνάμε καλά και να ευχαριστιόμαστε το άθλημα αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα τη Αδριανή, να πετύχει του στόχου τη χωρί τραυματισμού και με υγεία πάνω απ' όλα.